στιγμής. Και είναι μαζί στον πάγκο με τον coach του Ικάρου, τον κύριο Λυκογιάννη. Ο Μπέινς είναι ο πρώτος παίκτης που πέτυχε τους δύο πρώτους πόντους του αγώνα και του Ικάρου εκολουθές, αλλά έρχεται να απαντήσει ο Γκίτενς για τον ΠΑΟΚ. Σούτ τριών πόντων είναι άστοχο. Μπάουν από τους παίκτες του ΠΑΟΚ και τον Αντικούδη. Γρήγορα προσπαθεί να φύγει στην επίθεση ο Καλαμπόκης. Πάει μόνο στην προσπάθεια και θα πετύχει το καλάθι. Καλά στοιχεία, έφτασε να παίξει και στην εθνική ομάδα. Πέρασε από πολύ μεγάλες ομάδες, πέρασε τον Ολυμπιακό, πέρασε την ΑΕΚ, έχει παίξει τον ΠΑΟΚ, έχει παίξει τον Πανιόνιο. Γενικότερα προσφέρει με την παρουσία του στο ελληνικό μπάσκετ. Βλέπουμε εδώ τον Καλαμπόκη που θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ. Από εκεί στο Γκίτενς που θα σουτάρει και θα ευστοχήσει. Το Μαρούς έχασε στην έδρα του από τον ΚΑΟΔ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Το λέω αυτό γιατί από τη στιγμή το πρωτάθλημα γίνεται με 13 ομάδες και πέφτει ουσιαστικά μία ομάδα φέτος. Ήταν μια σχεδόν καταδικαστική ήττα για το Μαρούσι. Ερχόμενος εδώ, άκουγα την περιγραφή. Η πολύ καλή ικανότητα του Μπάξτερ στο να εκμεταλλευτεί το χώρο. Πήρε δύο διαχωριστικά screen, βρήκε το διάδρομο, μπήκε μέσα, έχει την ικανότητα. Αλλά και το Γιάννη τον Καλαμπόκη με τους 7 πόντους να κρατά όρθιο τον ΠΑΟΚ και να έχει και το προβάδισμα. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τικούδης, πολύ ωραία προσπάθεια και καλάθι από τον Καλαμπόκη. Και τον Γιαννακίδη. Το σουτ εύστοχο από τον Γκίτενς. Σουτάρει αυτή τη φορά στο χι, το rebound από ποιον. Άλλαξε πολλά χέρια η μπάλα και κατέληξε τελικά στον Λιούμπισιτς. Κλέβει για τον ΠΑΟΚ ο Γκίτενς, για να δούμε. Γκίτενς θα καρφώσει εντυπωσιακά, θα ξεσηκώσει και τον κόσμο. Τριών πόντων, άστοχο από τον Μπάξτερ. Το rebound ποιος, Μπέινς. Δεν μπορεί να πετύχει το καλάθι, κόβεται εκεί από τον Καλέ. Μπάλα στα χέρια των παιχτών του ΠΑΟΚ. Ο Ράιτ για τον Τικούδη. Τικούδης γυρίζει, ο Τικούδης σουτάρει, ευστοχή. Ο Καλές, ο Γιαννακίδης και τελικά θα πετύχει το καλάθι ο Ευθύμης ο Τσακαλέρης. Πάλι ο Ράιτ, το σούτ από μακριά από τον Γιαννακίδη και είναι εύστοχο. Το πρώτο τρίποντο για τον ΠΑΟΚ. Νέα πόντων. Εδώ η προσπάθεια και το σούτ είναι εύκολο. Νομίζω σούτ τριών πόντων πρέπει να είναι. Είναι δύο. Δύο πόντων. Δύο πόντων. Πρέπει να πατούσε τη γραμμή. Θα δούμε τη φάση. Ναι, είναι από μέσα. Σωστά. Γενικότερα το σημείο αναφορά τη επίθεση των Ικάρων. Σε κάθε φάση προσπαθούν να τον βρούνε, να κουμπίσει μπάλα σε αυτόν και από εκεί να παίξει ένα-ένα ή να δημιουργήσει. Εδώ έρχεται να κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια ο Γκίτενς να πετύχει το καλάθι. Τον βλέπετε στα πλάνα και να πάρει και το φάουλ. Στους 12 πόντους, τώρα πήγε στις 10 σουτ 3 πόντων και εύστοχο από τον Γκίτενς. Θέση, ζητάει την μπάλα, αλλά τελικά θα γίνει το σουτ από τον Γκίτενς και είναι εύστοχο. Ο οποίος είναι πολύ ζεστός, έχει πάρει τις τελευταίες επιθέσεις. Όλες, φτάνει τους 16 πόντους, χειροκροτήματα για τον Γκίτενς και τον ΠΑΟΚ. Time out παίρνει αμέσως ο Άρης Λυκογιάννης. Ο Άλεξιτς δεν θα σουτάρει, θα δώσει έξω. Αυτός που θα σουτάρει θα είναι ο Τσακαλέρης και θα ευστοχήσει. Έχει και άλλο ψηλό, δηλαδή ο Ντικούδης έχει χρεωθεί με δύο φάουλ. Ο Καλές το ίδιο, αναγκαστικά πρέπει να τον βάλει. Ο Καλαμπόκης ευστοχεί σε σουτ τριών πόντων. Μετά την προσπάθεια και το καλάθι το οποίο θα πετύχει ο Παπαργυρόπουλος. Γρήγορα θα απαντήσει για τον ΠΑΟΚ ο Γκίτενς. Θα φτάσει στους 18 πόντους. Πολύ υψηλό είναι ο ρυθμός. 46-30 και θέλει ακόμα 3,5 λεπτά. Κλέβουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Γκίτενς. Γκίτενς που εδώ θα καρφώσει, δεν θα χάσει την προσπάθεια. Και τον βλέπετε να πανηγυρίζει με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. 48-30. Διαφορά στους 18 και ο Γκίτενς στους 20 πόντους. Αν είχε βάλει και τις βολές θα του είχε ξεπεράσει και τους 20 πόντους. Εδώ και πάλι. Την καλύτερη ομάδα αλλά και την ομάδα που παίζει στην έδρα της. Νέο σου τριών πόντων και πάλι από τον Γκίντες και εύκολο και αυτό 23 πόντοι από τον Γκίντες. Μα συνεχίσει έτσι. Λέγω. Ο Καλές θα γυρίσει και θα σουτάρει, θα ευστοχήσει. Με το ένα χέρι είδατε πόσο όμορφα. Τα 8 και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Νέο σουτ άστοχο
Άλεξιτ στον ευνηδιασμό για τον Καλαμπόκη. Καλαμπόκης μόνος θα πετύχει το καλάθι. 55-35. Η διαφορά φτάνει τους 20 πόντους. Θυμόμαστε όλοι ότι με τεχνική ποινή είχε πάει στα 2 φάουλ. Το προστάτευσε ο Σούλης Μαρκόπουλος. Και τώρα με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Καλαμπόκης. Γίντενς, σου 3 πόντων. Εύστοχο. 60-47. Συνεχίζει από εκεί που τελείωσε. Να δούμε τώρα την προσπάθεια από τον Δικούδη που θα αφήσει όμορφα την μπάλα στο καλάθι του Ικάρ Καλυθέας. Ο ρυθμός έχει πέσει, έτσι, αυτό μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Πάντως ο Καλαμπόκης θα βρει τον τρόπο να ευστοχήσει, ζητάει και φάουλα από τους διαιτητές. Γίτενς που έχει μόλις 3 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο. Θα αστοχήσει, αλλά έρχεται ο Δικούδης από κάτω από το καλάθι. Καλαμπόκης που μπερδεύεται ο Καλές καταφέρει να κρατήσει την μπάλα, θα σουτάρει κιόλας και θα ευστοχίσει. Μύτου και έκανε φάουλ. Αυτό σε συνάρτηση με το σημερινό παιχνίδι, το οποίο είναι βασικό ο Ίκαρος. Και έκανε ο Ίκαρος ένα σερί 7-0. Εδώ μια πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Γκίντενς που μετά από πολλή ώρα θα πετύχει ένα καλάθι και θα φτάσει στους 28 πόντους. Πραγματικά πολύ όμορφη προσπάθεια. Είναι λάθος. Εδώ η μπάλα στα χέρια του Μπέινς. Θα κλέψουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και φάουλ που θα γίνει από τον Σκορδίλη. Ένα ακόμα έξυπνο φάουλ. Δεν είναι έξυπνο, όμως τώρα είναι δύο βολές. Ναι, είναι δύο βολές. Έχει μεγάλη εμπειρία ο Τικούδης. Θα πετύχει και τους δύο πόντους από βολές. Ναι. Ο Γκίντενς τώρα θα πάει στο τέλος του χρόνου, αστοχή, η μπάλα στα χέρια των παικτών του Ικάρου, γρήγορη επίθεση από τον Κουμπούρα, σουτ άστοχο, η μπάλα στα χέρια του Ράιτ και εδώ νομίζω ότι τελειώνει το παιχνίδι. 4 δευτερόλεπτα, ο ΠΑΟΚ δεν πάει σε επίθεση, θα τελειώσει ο χρόνος, τελικό σκορ 81-76, ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει τον Ίκαρο Καλυθέα.